ο επανυπολογισμός έπρεπε να έχει γίνει από 1η-1η του 19. Δεν το λέμε εμείς, όπως το λες και εσύ, το λέει ο νόμος. Δυστυχώς, η διοίκηση του ΙΕΦΚΑ δεν ήθελε να εφαρμόσει τον επανυπολογισμό σε πολλά κατηγορίες συνδεξού. Αναγκαστήκαμε, όπως γνωρίζετε, να ένα παράδειγμα την προσάυξηση του ασφαλίστου στους πρώην συνταξιούχους της Ολυμπιακής, στους πρώην συνταξιούχους των ασφαλιστικών ταμείων, ΟΕΚ, ΟΑΕΔ, κατηγορίες πολλές. Οι τράπεζες αναγκαστήκαμε και κάναμε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα να εφαρμοστεί ο νόμος. Και μετά από 5 χρόνια, σε ορισμένες κατηγορίες, έτσι όπως είπατε, ότι δεν έχει γίνει σωστά ο επανυπολογισμός και σε ορισμένες δεν το έχουν πιάσει να κάνουν επανυπολογισμό, δεν έχουν πιάσει το φάκελο να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν, γι' αυτό φαίνεται ότι πλέον δεν έχει γίνει σωστά ο επανυπολογισμός και είναι σε ορισμένες κατηγορίες που δεν έχει γίνει καθόλου. Και έρχεται το Υπουργείο και αν το είδατε η ανακοίνωση που έβγαλε, δεν είναι, θέλει διάβασμα. Ναι μεν αλλά, ναι μεν αλλά, προσπαθούμε να το ολοκληρώσουμε, θα ολοκληρωθεί, θα δούμε θα γίνει δρομικά, δεν ξέρω τι έχει γίνει, θα δούμε πώς θα γίνει και όλα αυτά. Ακούστε, είναι κάτι απλό πράγμα. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα θα δούμε 1 η ώρα και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλιστών για όλα αυτά τα ζητήματα. Άρα, εκ των πραγμάτων, πρέπει να λυθεί άμεσα. Να γίνει επανυπολογισμός σε όλους τους συνταξιούχους. Είναι και στην επικούρηση ο επανυπολογισμός. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα. Η εμπορική τράπεζα, το επικουρικό των ανθρώπων, η πρώην εμπορική, είχαν 14,75 ασφάλιστων και αυτό δεν έχει υπολογιστεί. Κάθε ένας λέει ό,τι θέλει. Δηλαδή, για να μην σας κουράσω, είναι πολλές κατηγορίες συνταξιούχων που δεν έχει γίνει καθόλου επανυπολογισμός, δεν έχει γίνει σωστά. Πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι που είναι και το σημαντικό που το βάλατε. Ποιο είναι αυτό? Με τα αναδρόμικα. Είδατε τι κάνανε στα αναδρόμικα? Πήγανε στα αναδρόμικα και βάλαν φόρο στο σύνολο 20%. Για να το καταλάβετε, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Γιατί αυτό είναι μια χοροϊδία. Τι είπαμε στα αναδρομικά? Να πάει το ΟΗΕΦΚΑ να πάρει πόσα χρήματα πήρε ο συνταξιούχος Χατζόπλος Νίκος? 10.000 αναδρομικά. Αντιστοιχεί το 19 2.000, το 20 2.000, μέχρι και το 5ο έτος. Και τα πάει, τα βάζει, μόνο του είπαμε να κάνει στην ΑΔΕ συμπληρωματικές δηλώσεις, μόνο, τι είναι απλό. Δηλαδή να πει, Χατζόπλος Νίκος, πώς έχεις το 19 κύριε Χατζόπλος, 14. Και δύο που πήρε 16. 16.000, πώς έχεις πληρώσει, τόσο. Με τα 16 πόσο θα πληρώσεις, 0. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά, μέχρι τις 16.500 ο συντελεστής δεν αλλάζει. Άρα και πάει στο Χατζόπλο και του παίρνει 2.000, το 20% του 10, 2.000 προκαταβολή χωρίς να πληρώσει φόρο καθόλου. Και τι του λέει? Θα πας να κάνεις συμπληρωματικές δηλώσεις ανά έτος και θα πάρεις πίσω τις 20.000, τις 2.000 μετά από 2 χρόνια. Όσοι άνθρωποι δεν κάνουν συμπληρωματικές δηλώσεις θα χάσουν τα αναδρομικά τους, γιατί θέλει 100 ευρώ ανά έτος πρόστιμο. Και σας λέω από την εμπειρία που έχουμε, το 30% δεν κάνει συμπληρωματικές δηλώσεις. Όχι ότι είναι κλέφτες, γιατί τις δηλώσεις τις κάνει ο αδερφός του, ο πατέρας του, το παιδί του, ο εγγονός, και δεν ξέρει όλη τη διαδικασία να πάει στο λογιστή. Γιατί αυτό και ο λογιστής, για να κάνει τις συμπληρωματικές δηλώσεις, από ό,τι γνωρίζω, παίρνει 30 το χρόνο. 35, 15, άλλα 150 ευρώ. Για ποιο λόγο να μην γίνει όλα αυτά που λέμε? Αυτά που λέμε είναι κάτι απλά. Αλλά όμως δεν θέλουν. Θέλουν να πάρουν το 20% να το εκμεταλλευτούν από τους συνταξιούχους και ας μπουν σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή την ταλαιπωρία. Είναι πολύ απλά πράγματα που δεν θέλει δυστυχώς η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί υπεύθυνος πλέον είναι ο Μητσοτάκης. Δεν είναι ο υπουργός. Τον υπουργό, και το γνωρίζουμε όλοι, ο κύριος Μητσοτάκης τον έχει ορίσει. Βάσει του συντάγματος του Θεού, δεν είπε ότι είναι. Η σημερινή συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου ή του ΙΕΦΚΑ θα γίνει? Του Υπουργείου θα γίνει. Ποιου Υπουργείου. Ναι. Ποιανού Υπουργείου, Οικονομικών? Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, δεν είναι. Γενικό γραμματέα. Ναι.
Ορίστε, έχει Γενικό Γραμματέα Συνεργασίας και Γενικό Γραμματέα. Συγγνώμη, Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εμείς θα δούμε το γραμματέα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να το πούμε καλά, για να το καταλάβετε. Ωραία. Δεν είναι όμως η μόνη συνάντηση. Ορίστε. Δεν είναι όμως η μόνη συνάντηση. Διότι εκκρεμεί και μία την άλλη εβδομάδα. Διοικητή του ΙΕΦΚΑ και όλα αυτά τα θέματα. Φυσικά στη συνάντηση θα βάλουμε και άλλα ζητήματα. Θα βάλουμε το θέμα της συντάξης κυρίας θανάτου, έτσι, που είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι, αλλά... Για πείτε με δύο κουβέντες. Ακούστε. Εμείς σαν δίκτυο βγήκαμε από την πρώτη μέρα και μάλλον από το 16, αν θυμάστε, και είπαμε ότι ο νόμος αυτός που λέει στον θανόντα θα δώσουμε το 70% και μετά θα γίνει το μισό του 70% το 50%, είπαμε ότι είναι λάθος. Και είπαμε και κάτι άλλο, ότι πρέπει να περάσει άμεσα διάταξη και ο δεύτερος, αυτός που θα μείνει στη ζωή να το καταλάβει το κόσμο, πρέπει να παίρνει το 70% μέχρι που θα φύγει και αυτός από τη ζωή. Γιατί έχει πληρώσει ασφαλιστικές φορές. Και το σημαντικό απ' όλα, εχθές αν το είδατε, διέρευσε, γιατί εμείς διαφωνήσαμε. Είχαν 150.200 λέγανε διαφορά, γιατί είχαμε πει ότι μάλλον αγγίζει 30.000, το είχαμε και μαζί, αν θυμάστε. Mm-hmm. Άρα το κόστος και βγήκε χτες από ό,τι διάβασα και μου είπανε ότι το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι είναι περίπου 32.000. Το κόστος η δαπάνη είναι μικρή. Μιλάμε για μια δαπάνη πολύ μικρή. Άρα δεν έχει νόημα να ασχοληθεί το Υπουργείο με το θέμα αυτό. Αυτό θα βάλουμε και στο Γενικό Γραμματέα. Ούτε να καταργηθεί, γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Να καταργηθεί η Εθνική Σύνταξη του Θανόντα. Εδώ μιλάμε για άλλα πράγματα, πάντα διαλύσουν όλα. Μεγάλο θέμα αυτό. Για τους καινούριους συνταξιούχους ή και για τους παλιούς όμως. Και για τους παλιούς. Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΟΓΑ έχει κοπεί. Έχει κοπεί αυτό. Έχει γίνει 35%. Δηλαδή το μισό του 70%. Όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ξέρετε γιατί δεν είναι μεγάλο το κόστος στην δαπάνη που σας είπα. Ο νόμος, ο τελευταίος νόμος που είχε ψηφίσει ο κύριος Τσίπρας είχε βάλει, αν θυμάστε, να μην είναι κατώτερη σύνταξη 426 ευρώ. Άρα αυτός που παίρνει 700 και πήρε το 70, 749, παίρνει 490, θα πάει 428-26. Άρα είναι μικρή η μείωση. Είδατε τι είπα, η δαπάνη είναι μικρή. Καταλάβατε, δεν είναι μεγάλη. Άρα λάθος ασχολούνται με το θέμα αυτό. Πρέπει να λυθεί άμεσα. Εδώ έχουμε και ένα άλλο θέμα, πιο σημαντικό, το είδατε. Με τη ρύθμιση που έκανε αυτοί που χρωστάνε, θυμάσαι, τα 20 χρόνια τα κάνανε 30. Τι είχα πει, ποιος θα κάνει αίτηση, και από ό,τι φαίνεται δεν έχει κάνει κανένας αίτηση. Ποιος θα κάνει 30.000 να πληρώσει όταν θα πάει σύνταξη και σκατουσάρικα. Πότε θα τα ξεπληρώσει, ποτέ. Ναι. Πότε θα τα ξεπληρώσει, ποτέ δεν τα ξεπληρώσει όμως. Τι είχαμε πει να φύγει αυτό το χρέος, τα έχουμε πει μετά να επαναλαμβάνουμε, τα έχουμε πει και στη Βουλή αυτά τα πράγματα, έτσι. Άρα και εκεί είναι λάθος. Και κάτι άλλο, δεν ακούνε, να το πω απλά, δεν ακούει ο Μητσοτάκη, δυστυχώς. Δεν ακούει και γι' αυτό είπε 28%. Αν θυμάστε, έτσι απλώς για την ιστορία δεν κάνω πολιτική ανάλυση, το 41% που είχε πάρει ο κ. Μητσοτάκη. 58%. Το 28%. Τώρα πήρε 34. Πήρε. Το έχετε ξαναπεί. Και τώρα θα με θυμηθείτε, δεν θα πάρει ούτε 10. Το έχετε ξαναπεί. Και γι' αυτό σας έδινα αμέσως τα ποσοστά, το θυμάμαι πολύ προσεκτικά. Λοιπόν, κύριε Χατζόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ, γεια σας.